Καλησπέρα, δεν παίζουμε και σε Fire Group και σήμερα παίζουμε το πρώτο 16. Ναι, έχει κυκλοφορήσει λίγο πιο πριν. Εμάς τώρα το πήραμε, παρόλα αυτά. Βασικά, θέλαμε για πρώτο επεισόδιο να παίξουμε Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Αλλά έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, δεν έχει τον Παναθηναϊκό μέσα. Οπότε Soon. Θα περιμένουμε στις 29 καταχάς. Οκτωβρίου που βγαίνει το patch με τον Παναθηναϊκό. Ναι, πήγαινε τίποτα. Και θα παίξουμε κάτι άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Απλά βασικά πρέπει να τι ομάδες έχει από το. Ελλάδα. Από το Ελλάδα. Το Ελλάδα. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Και λέει όμως έχει και τον Wolfsburg. Τι ομάδα είναι αυτή. Την Volkswagen. Άρα τι θα παίξουμε, Κώστα. Αφρική. Ωραία, πάμε Αφρική κιόλα. Κλασικές ομάδες, γιατί δεν έχει την ΑΕΚ εδώ μέσα. Απλά εγώ θα παίξω Manchester United. Είναι η αγαπημένη μου ομάδα στο. Ωραία. Ξέρω. Λέμε να πάμε αγγλικό πρωτάθλημα. Πάρε Liverpool, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν τη θεωρείτε Liverpool καλή ομάδα. Ποια είναι Liverpool εδώ μέσα. Πρέπει να είναι αυτή η Liverpool. Όχι, ρε, είσαι στο London, δεν το κάνω. Καταραμένα. Πρέπει να το φτιάξουμε. Παίζουν και αυτοί. Where signed. Παλιά την είχε τη Liverpool. Και αυτή μπορεί να είναι. Αυτή μου φαίνει πιο πολύ. Μέση signed rent. Τέσσερα μισή. Θυμάσαι κανένα παίκτη. Ναι. Όχι, θυμάμαι του παλιού γαμμότο. Ορτοστέρια. Θα πάρω την Chelsea. Η Chelsea είναι χαρά. Λόντον Φουκού. Ελπίζουμε. Όχι, ελπίζουμε. Fuck. Απλά. Μαλάκα. Απλά θες το. Απλά. Κοιτάξτε του δύο παίκτες μας. Ω, πω, η κακιά. Θα παίξουν μια πορτοκαλί μπάλα. Όχι, Κώστα. Καλά. Με ροζ. Όχι, Κώστα. Τη μαύρο άσπερ για την κλασική. Όχι, Κώστα. Η μπάλα των 60's. Απλά έχει όλες τις μπάλες, πόσο χαμάτο. Ναι, το κάνεις όλα. Έτσι τόσο και ήθελε το 15 της. Μ' αρέσει. Α, είναι 16. Α, είναι και 20 χρόνια προ. Ναι, α, ναι, είναι από το παιδιακό προ. Να πάμε φτιάξουμε τις ομάδες, όχι. Ναι. Επίσης, να πούμε ότι αν θέλετε να την αγοράσετε. Πάμε παράτας, παίρνετε με. Στην αισθήματα παίκτη. Κορυφέ. Το βάζουμε full πάντα, για να βλέπετε το καλύτερο έτσι. Λοιπόν, όπως είπαμε, αν θέλετε να το αγοράσετε τώρα, κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις. Εγώ προσωπικά προτείνω να πάρετε τη Special Edition, είναι 5 ευρώ παραπάνω και θα έχετε ένα χρυσό steelbook. Γίνεται χαρά. Εντάξει, δεν έχει μόνο αυτό ένα πονέρι, έχει κι άλλο. Λοιπόν, να σου σίγουρα είναι Chelsea αυτή. Ναι, ρε. Ο Τσέχρο, μα να κάνει Chelsea. Ο κλασικό Τσέχ. Τώρα, πώς παίζω εγώ προ, κοιτάξτε. Παίρνουμε τον Γκάρικ, τον βάζουμε στον τυχαίο Γιάνγκ. Δεν μου αρέσει ο Γιάνγκ. Μετά παίρνουμε το Van Persie. Καταρχάς αλλάζουμε το σύστημα. Τι σύστημα έχει μωρέ εδώ πέρα. Δεν ξέρει το πρόμο, ο Κώστας ξέρει. Ναι, εντάξει, ξέρω. Αβάλλον του Λουίς, έχει καλά στατιστικά. Θα παίξω έτσι, μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε ξανά. Θα σας φτιάξω όλους. Λοιπόν, έναν προς ένα. Μάτα βγες, δες Van Persie. Ο Ραμίρες. Τώρα περίμενα. Να το ρε φίλε, Ρούνι 76, γιατί πήγε 76 μωρέ. Ραμίρες. Δεν πρέπει να ξεκινήσει εκείνη τη γωνία. Μάλλον κάτω από μένα. Σταμάτα, δεν ξέρω. Ο Ντρόγκμπα πέσει ακόμα. Δεν γίνεται απλά να φτιάξω εγώ όπως όλο το σύστημα. Ναι, δεν γίνεται. Πώς. Τώρα πολλά θα την ψήμα. Α, ρευστή διάταξη. Η ρευστή διάταξη. Κάτω βρούμε κάτω. Δεν βλέπω. Sorry. Μπορείς να με φιλήσεις. Όχι. Δεν θέλω ρευστή διάταξη, όχι. Δεν γίνεται να σπάς λίγο πιο πάνω, έτσι, μόνο σε θέση. Τελογία, σίγουρα. Παιδιά, πρώτη φορά παίζουμε, by the way. Έπαιξε ένα μάτι πριν λίγο και ο Κώστας έχει παίξει... Εγώ έπαιξε Digital Universe 1. Ναι. Αυτό πού θα ανέβει. Θα είναι Παρασκευή. Να βάσουμε όλο το vlog. Αγνωρίστε μας, έτσι όλους ψάχνουν πράγματα. Αυτό το ρευστή διάταξη είναι τελικά. Τι έχεις άλλο σύστημα είναι αυτό, μωρέ. Θα μάτα, μωρέ, θα δεις. Γιατί έχουν αλλάξει παίκτες, μωρέ, γιατί δεν είναι ίδιοι παίκτες για πάντα. Εδώ πρέπει να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι φάση. Κώστα Κριστιάνο δεν ξέρω, είχε παίξει ποτέ στη Μάτσεστερ, ρε. Είχε παίξει. Το τι ξεκίνησε, Κώστα, τη Μάτσεστερ. Σταμάτα, αλλά ήταν το 8. Είναι άχρηστο να το ψάχνετε. Εγώ είμαι έτοιμος, πάμε να παίξω. Ο Κώστας είναι ιστορικός του Πούσου. Θέλω να αλλάξω εμφάνιση. Οκ, θα βάλω το εγώ τη μαύρη. Πώ αλλάζω εμφάνιση, μωρέ. Τι θε. Εσύ αλλάζει εμφάνιση. Να το καλύτερο εκεί. Μοιάζει με τζες, πάντως μπορώ να πω. Είναι σαν να είναι πίθη και όλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Pro 2016, the first game. Κερδίστε GP. Διαβάζουμε μια έκθεση scouting. Που είναι η έκθεση, μωρέ. Ελπίζουμε ακούτε. Έχω κάτι λογιστικά εδώ πέρα, ελπίζω να βοηθάει. Ελπίζουμε να ακούτε τον Φενελάκη. Λοιπόν, ας αρχίσουμε θετικά και τα αρνητικά. Τα θετικά. Μ' αρέσουν οι εκφράσεις των προσώπων. Να πούμε ότι είναι με τη μηχανή που έχει φτιαχτεί και το Metal Gear Solid.
Κουρεύτηκε. Μας κουρεύτηκε, λοιπόν, ψάμε αλήθεια να κρυβούν. Μας χαλάει, εμένα προσωπικά πήρα η κερκίδα. Γιατί λέει, είναι απλό το PlayStation 2. Λένε, λέει, συγγνώμη κύριε Konami, να χαλάσουμε 200 ευρώ για την κερκίδα. Κοιτάξτε, αυτοί δεν έχουν βάλει ρε παιδί μου. Η TJ, η φίλα τη Τσέλση. Απλά δεν παίξει. Θα μπορούσε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στην κερκίδα να βάλω να κάνω ξέρω εγώ κύματα και τέτοια, ναι. Απλά. Τίποτα, δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσει, κοιτάξτε, έχουν κάνει ωραία animations, ξέρω εγώ. Είναι ωραία. Το 4-1-2-3 σύστημα, Κώστα. 4-2-3-1 είναι σχεδόν το δικό σου. Σταματήσει, έχω σχέδιο. Απλά θα πεθάνει χρόνο. Τι άλλο να πούμε, ότι υποτίθεται ότι έχουν φτιάξει τα animations. Εγώ που έχω παίξει βλέπω βελτιώσεις. Η μπάλα πεωρείται. Επίσης το γρασίδι είναι ωραίο. Μπορεί να τελείωσε ο Ιωθαναράκη. Δεν έχουμε ακουστικά περίπτωση. Ναι, αυτή τη φορά. Απλά άμα βλέπει να το δούμε σε λεπτά. Αν μα βρίζει, αγνοήστε μα. Αυτή τη φορά δεν έχουμε ακουστικά. Δυστυχώς. Λοιπόν, επίσης οι παίκτες. Οι παίκτες έχουν πολύ καλύτερο animation. Πραγματικά έχει σταματήσει αυτό το προ, ρε παιδί μου, το είμαι ξύλο και πάω. Σαν τον Πινόκιο, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται παιδιά ότι οι παίκτες. What the fuck, όπως είσαι βαλικό, λέω. Μου φαίνεται ότι οι παίκτες απλά γλιστράνε σε αυτό το προ. Είναι λίγο γλιστερή, είναι υγρή, ρε παιδί μου, οι παίκτες. Για κάποιο λόγο κάνουν πατινάζει οι παίκτες. Κάπως έτσι. Ωπα, δεν το περίμενε αυτό, γιατί έχω να την πάμε άφρο. Γιατί είναι ο καλός ποδοσφαιριστής, ξέρω. Καλή ποδοσφαιριστής έχουν άφρο. Πάσα, πήρα achievement. Ναι, by the way, μόλις ανοίξαμε το παιχνίδι, απλά πέραμε 20 achievement στη σειρά, δεν ξέρω αν είναι κάτι καλό. Και άλλο. Προσποίηση με διαδοτικά ψελίδα, γι' αυτό πρέπει να το κάνω εγώ. Εγώ το έκανα, εγώ έχω την μπάλα, έλειος. Πώς γίνεται και σε προσποίηση, εγώ είχα την μπάλα. Σταμάτα. Ο Κώστας είναι χαρούμενος, νομίζω ότι τι κάνει, το κάνει αυτός. Φάουλ. Μετά συνειδητοποιεί ότι ο Κώστας είναι άρρωστος και δεν κάνει τίποτα. Επίσης, ελπίζω να διορθώσουν το θέμα που δίνουν εκεί την κάρτα με το παραμικρό. Απλά όλοι οι διαιτητές είχαν περίοδο στο προηγούμενο προ. Κώστα, απλά είχαν ζει. Κωστή, και σένα σήμερα και το ξέρεις. Όχι, δεν έπαιρνα το σκίτι τη κάρτα πλάκα. Πλάκα για καπέλα. Εσύ έπαιρνε κόκκινε. Σταμάτα. Ή κόκκινη τίποτα, ξέρω εγώ. Ή σφάζει τον άλλον ή δεν κάνει φάουλ. Δεν δουλεύει έτσι, ρε. Σταμάτα έτσι παίζουν ποδόσφαιρο πάντα. Πού είμαι, μωρέ. Επίσης, οι προωθουμένες. Έπεσε πάνω σου. Καλά το πείτε. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά ακόμα το παιχνίδι γιατί δεν έχουμε παίξει και πάρα πολύ. Αλλά θα το, Ρέχα, μάθουμε... θα το μάθουμε μαζί, ρε παιδί μου. Μην ανησυχεί τώρα κι εσύ. Λοιπόν, έχω τον δεν βλέπω μια γωνία εγώ εκεί. Επίσης την κάμερα τη βάλαμε στη γωνία που θέλησαμε το περισσότερο άξιο, δεν ξέρουμε ισχύει. Ναι, δεν έχει τίποτα βασικά. Έχει το τέρμα σου, αλλά δεν πειράζει. Είναι μόνο τη γωνία. Δεν θα βλέπουν τα κόλλερα. Θα τα βλέπουν, το δεύτερο μικρό. Κώστα, μόλις είπες θα φας εσύ κόλλερα. Όχι. Δεν βλέπουν το δικό μου τέρμα. Έκανε σούτ από μεγάλη απόσταση, ναι. Όχι, δεν δουλεύει έτσι. Α, επίσης βλέπετε τα achievements, οπότε άμα θυμόμαστε θα λέμε. Θα χάσετε τα achievements, η ζωή σας δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Κακή πάσα. Τι είχε. Όχι. Ο τύπος που δεν θυμάμαι πως λέγεται. Δεν θυμάμαι, όχι. Δεν θυμάμαι το κόρνερ μας. Το κόρνερ από τον Hazard. Τι είναι αυτό, μωρέ. Και άλλο κόρνερ. Άντε χαρά. Χερέβια. Άντε χερέβια. Άντε like στο Facebook του Manchester United. Για να ενημερώσετε για τα καινούργια updates. Κάντε και στο δικό μας για να είστε. Κώστα δεν θα πάει. Πώς λέγεται ο δικός μου. Ο Κουρτόης. Ο Κουρτόης. Βέβαια αυτή η ομάδα είπαμε ότι είναι η Chelsea πρακτικά. Δεν ξέρω μωρέ. Απλά παίζει με κάτι κίτρινες μπανάνες. Σταμάτα. Να ξέρουμε τι πήσαμε στους δικούς σου. Oh, well. Τι. Σε κάποιους, νόμιζα ότι κόνησα το δικό σου μωρά γιατί πριν έπαιζα με τη Manchester. Παίξα ένα μάτσο παιδί. Καταπληκτική πάσα από τον παίκτη μου. Φέρε την πάσα. Κι άλλο, πάσα 1-2, κερδίσαμε 350 βαθμούς. Ναι, επίσης με αυτά πράγματα κανονικά και τα αγοράζεις, αλλά δεν θυμάμαι τι. Νομίζω μπάλες και κάτι τέτοια. Μπάλες. Λοιπόν, υποσχόμαστε σε αυτό πρώτα ασχοληθούμε περισσότερο το προηγούμενο. Προηγούμενο απλά παίζαμε παιχνίδια. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει το ίδιο, αλλά θα προσπαθήσουμε ρε παιδί μου να κάνουμε και άλλα πράγματα. Να τώρα τον κόλπο. Πώς μπήκε έτσι, μωρέ. Δικό σας. Εδώ το πληρώνω. Τι. Όχι. Έκλεισε όλη την κάμερα. Όχι, πρέπει να δείτε τον πανηγυρισμό. Ο Χαρίρα. Χιρίρα. Λοιπόν, επειδή θα τον ξαναδείτε, εμείς θα τον φωνάζουμε Ιωάννη αυτόν το αποφάσισε. Ο Ιωάννης έβαλε γκολ. Γεια σου, Τζον. Αντέρα. Α, Άντερ το λένε. Άντερ, Χερέρα. Νομίζω ότι ήταν μια λέξη. Όχι, ρε. Ναι, ρε. Χερέρα τον έλεγε κάτι. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν είναι μια λέξη. Ναι. Γιατί έχουν και το μικρό του.
Γιατί απλά ζήτησε ο άνθρωπος να λέει να έχει το μικρό του. Όχι. Σαν να είναι σε ένα ρεύμα με Κωστή Αυροχοφερίνο. Έτσι λοιπόν μου μιλούσε. Το φάουλ. Σκόρερε μετά από μακρινή παλιά. Πήρε 200 πόντους. Όχι, δεν ήταν φάουλ, ήταν ο ψάκ. Απλά πέτυχε. Σταμάτα πώ ήταν φάουλ. Γιατί έκανα σου, τι είπαμε. Ρίζους. Θα μπει, το βλέπω. Επίσης έπρεπε για το τέρμα να το ευχαριστώ, ρε, είσαι ψυχάρα. Να σε καλά, ρε. Δεν ξέρω πώς κερδίζουμε ένα μαρκάρι μας. Τι. Είναι μόνος μας στο μάτι. Πιάνε χαβούρα στο λαιμό, είναι κακή στιγμή για χαβούρα στο λαιμό. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε τα νέα κόλπα. Ωραία, αυτό είναι το κλασικό κόλπο που πρέπει να τον κοστεί πάντα. Επίσης, αν πεθάνω στο βίντεο που καρδιά δεν είναι τίποτα τρομερό, απλά θα πιει ένα Red Bull, ένα καφέ και μια Coca-Cola Zero. Τι μιλάει πίσω το μένω. Αυτό σημαίνει πάντα ρε. Ευχαριστώ. Όχι, υπερθυμένη απάντηση. Απάντηση, what the fuck απέτυχε. Προσποίηση γκαμπέτα. Τι έκανα προσποίηση γκαμπέτα εσύ. Βγαίνουμε καθυστέρηση, είδες. Τα ψαλιδάκια εγώ θα επισχυριστώ, τα έκανα εγώ. Μα δεν έχει κάνει κανείς ψαλιδάκια ρε. Πριν 10 λεπτά μιλάω. Έκρηξη ταχύτητας, what the fuck. Εσύ ωραίο, μ' αρέσει το animation το παιδί, είναι πιο αληθινό παιδιά. Από το 15 τουλάχιστον, από το 98 δεν ξέρω. Το 98 ήταν καλά. Σταμάτα να τα χάνεις στην πορεία. Γιατί πήγε εκεί μπάλα. Γιατί τι έκανα τάκλιν λέει Κωστή, έλεος. Είναι ρητορική ερώτηση Κωστή, προφανώς δεν το κάνεις τάκλιν. Χιχε. Ευχαριστώ. Να σου κάνω, απλά πριν την μπάλα ξανά. Ναι, αλλά κουράζω παίκτη σου. Όχι, δεν θα είναι εκεί. Χιχε, ας παίξεις κάτω. Ω, ήταν όλο ένα master plan. Όχι εκεί, μωρέ. Ευχαριστώ. Τα πήγα καλά. Κοίτα εκεί. Θα μπερδεύσει η καρδική μου. Η παίξη μας είναι μπερδεμένη. Τι γίνεται, μωρέ. Φέρ' την μπάλα. Όχι, δικιά μου είναι. Δικιά μου. Ευχαριστώ. Δικιά μου είναι. Δικιά μου. Δικιά μου. Ναι, το 1-0. Ο Matic. Ο Matic. Ποιο πει να μα βρίσκουν τώρα, ξέρω εγώ, με την Chelsea. Απίστευτα να πούμε γενικά ότι δεν έχουμε ιδέα από εδώ, σου έτσι. Απλά μα έχει απέναντι. Πώ θα πούμε στο πλάνο παιχνιδιού, μπορεί κάποιο να θέλει να κάνει κάτι με την ομάδα του. Μπα. Θα δει κάτι με την ομάδα σου. Δεν ξέρω. Θα δω πώ κουρασμένοι είναι. Μπράβο, ρε παιχνίδι. Ο μαύρο με εκεί να σταματήσει. Να σκέψει να σου στην η Chelsea ή τον Drogba. Drogba. Παίζει τον Drogba στην Chelsea, τι φάση ακόμα εκεί είναι. Δεν ξέρω, μπορεί. Νομίζω τον ξαναπήραν. Γιατί η δική σου είναι πιο ψηλή. Γιατί σε πέρατε. Απλά πέσαμε σπάνω στο λάβριο. Και είχε. Έλα πίσω. Τι φάση ήταν τρεις παίκτες πίσω σου ρε. Σταμάτα τι ξέρεις. Υψηλό κρεμάστη. Χριστό. Να σε καλά βαρύνει. Το γκολ! Όχι! Τι φάση Κώστα δεν περνάει. Το γκολ! Και μπαίνει. Τι λέω, μπει εντάξει, μπει. Και εγώ νομίζω ότι πήγε μέσα στη μέρα. Θα δω πώ πήγε, κοίτα. Sorry, συνήθεια. Ο κοκ μπλόκερ. Τι φάση, απλά πάμε σε ένα start. Reasons. Εδώ κατάλαβε. Ο Κώστα αποφάσισε να λέξει μια τριγωνομετρική εξίσω. Είσαι ηλίθιο, απλά προλαβαίνω. Δεν θα πει. Μπράβο, απλά φύγει λίγο. Πάτσα το βίντεο, θα κάνει αυτό. Δεν κατάλαβα τι έκανα. Πίσω, βάλε τόσο μεγάλο είναι. Μα κάνει πίσω μόνο. 35. Και. Του είχε μικρότερο. Γράψτε ακόμα το πόσο να βάλει πέρσι. Και λέει, βάλει πέρσι, είμαι 35 χρονών. Ή απλά του κλάρουν μετά, ρε. Σταμάτα. Άσε να γίνει χαρούμενο ο βιός μας. Επίσης να γράψετε ακόμα στη ομάδα να δείτε στο μέλλον. Και να είναι στο πρόγραμμα. Μην μας πείτε λίγο του Παναγιώτη γιατί προ το παρόν είπαμε δεν γίνεται. Καλά, γράψτε εσείς και θα διαλέξουμε από αυτού που υπάρχουν. Και απλά όλοι γράφουν κάτι άκυρε, ρε. Δυναμό Κιέβο εναντίον δυναμό Σαντορίνη. Πάτε. Γιατί η Σαντορίνη είναι δυναμό. Η Σαντορίνη δεν νομίζει να έχει δυναμό. Δυναμό Πάτρα. Εναντίον του Έσπερου και α είναι μπασκετική ομάδα. Ευχαριστώ. Ψάχνουμε παλιά την ομάδα. Φέρνει ομάδα, what the fuck φέρετε μπε. Σύχε. Κάτι σου φάει και δεύτερο, άνες φάει και δεύτερο μπολ. Ήταν τρομερό παιχνίδι για μένα. Θα κάνω προπόνηση, θα γυρίσω μάστερ.
Με ξέρω τώρα θεωρητικά μπορεί να κάνει παπαζιτό. Έχουμε κάνει το library share. Άντε μπε σε κάτω. Τι πάτησε, πρέπει να γυρίσουμε. Επίσης... Κανένα, απλά το ναυσταγκάρι. Είναι χαρούμενο ο Όσκαρ. Πήρε το Όσκαρ. Ήταν καλή στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, τον πατέρα μου. Παιδιά, μην σε ακούνε καθόλου. Δεν είμαι εσύ, παιδιά μου, τη μητέρα μου. Την ξέρω μου. Ναι, είσαι καλά. Πώς το σκάμε. Δεν ξέρω γιατί μιλάμε δυνατά. Δεν ξέρω γιατί μιλάμε δυνατά. Ελπίζω να ακουγόμαστε. Βασικά, εγώ μιλάω δυνατά. Νομίζω ο Κωστής δεν μιλάει δυνατά. Ρε. Είμαι και λίγο μακριά, βασικά πιο κοντά γενικά. Ωραία. Άρα είναι λόγος να μιλάς δυνατά, ρε. Σταμάτα, δεν είναι λόγος. Α, μιλάω δυνατά. Με τι υπερδύναμη έκανε αυτή την μπάσα, ξέρω εγώ. Είδες, απλά έπεσε και κάτι. Δεν είδα, δεν κοίταγα. Ρε, έκανε τάκλο, ρε, για πιάσει την μπάλα και πέρασε το μισό γύρο αυτό το τάκλο. Οπ, 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 δεν το περίμενε αυτό. Πού πήγε, μωρέ. Στο Ρούνι, όχι στον Κάρι. Γιατί ο Κάρι είναι τόσο ίδιο με το Ρούνι, μωρέ. Είναι όλοι καραφλοί. Δεν δουλεύει. Που κοινομάτισε. Μπε στο Ρούνι, τον είσαι επίθε. Ναι, τάκλο. Καλά, ξεσγυνάνε οι παίκτε, ρε. Ναι, αλλά όχι τόσο πολύ. Τι φάση από του μπλοκρα. Οι φωνές από το βάθος. Φύγε μωρέ. Το φάουλ. Δεν είναι φάουλ. Αυτός πρέπει να είναι κάτι πάμε. Σε χτυπά θα πρέπει να είναι ωραίο. Δεν μ' ακούτε. Μίλα πιο δυνατά, είναι σωστικό αυτό. Ο Κωστής ξέχασε από τι είναι YouTuber, αποφάσισε να γίνει ενοριστής. Σταμάτησε, το δικό μου κόσμο είναι χαρά μας ακούνε, στο δικό σου δεν ξέρω γιατί είναι πιο χαμηλό. Κωστή, απλά μιλάς παιδινά. Όχι! Γράμμο το. Ποιοι! Πανηγυρισμός. Α, το κουνάς! Το βλέπεις. Ναι ρε, εδώ και 8 προ. Από το 11 γίνεται αυτό. Μπορεί να κουνείς τον παίκτη να πανηγυρίζει. Ναι. Από το 11. Damn girl! Ή από το 12, δεν θυμάμαι, κάπου το βάλανε αυτό. Από το 17. Όταν έπαιζα παλιά προ εγώ δηλαδή. Χρόνια πριν. Νομίζω ότι δεν ισχύει, αλλά τέλος πάντων. Θα βάλουμε απλά το πρώτο 12 στο πίσω να τρέχει, θα δούμε. Το έχω, το έχω πουλήσει. Το έχω. Επίσης, αν θέλετε να παίξετε προ και δεν θέλετε να χαλάσετε χρήματα. Όχι, 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 μέσα. Τα γκολ είναι απλά έτσι, το έχει δει πως είναι. Πίσω, όχι, μέσα, πίσω. Να σα πούμε κάτι. Αν θέλετε να παίξετε προ, προφανώς είναι καλύτερο να παίξετε το πιο καινούριο έτσι. Αλλά αν επειδή μου θέλετε να σπαταλίσετε, αν παίζετε προ, επειδή μου μία φορά στο τρίμηνο με την παρέα σα, να πούμε ότι μπορεί πολύ εύκολα να βρείτε στα μαγαζιά με μεταχειρισμένα παιχνίδια. Μην πω, κάνω διαφήμιση πιο μαγαζάδικο είναι. Το Pro 12 κάτσε σε φάση 2 ευρώ να ξέρετε. Απλά ξεκονίζει έναν καφέ, ξέρω. Απλά πάρει το Pro 12. Αυτό είπα, ναι. Όχι, επειδή με αυτό αγαπά το Pro προφανώς θα πάρετε. Βασικά εντάξει, πάρε το καινούριο. Πάρε το καινούριο. Νομίζω είναι και ανάλογα πιο, δεν είναι και πιο φθηνά στα ελληνικά καταστήματα. Α, ναι, επίσης να πούμε ότι λογικά ο Δυναμές Ελλάδας Ζέγκη θα το φέρει πιο φθηνά από το Steam, να ξέρετε. Οπότε πρέπει να φανταστείτε να το αγοράσετε ηλεκτρονικά. Συμπίστε το Steam κάνει 55 νομίζω. Ναι, και νομίζω αν δεν κάνω λάθος, 45 κάνει απλή και 59 κάνει. Πώς το λένε, η σύνθετη. Η deluxe πάντων. Σύνθετη. Σταμάτα. Είναι η μπερδεμένη έκδοση. Είναι η γυναικεία. Λοιπόν, επίση είναι χρυσή, είναι χαρούμενο όταν είναι χρυσή. Νομίζω ότι κόστησε. Είναι κακούρα. Ναι, αλλά ποιο σου βάζει τον goal. Όχι εσύ. Επίση να ευχαριστήσουμε και Τζέγκεντρον έτσι που μα έστειλε ναι, το, το κλειδί από το Steam. Έλα! Η οποία είναι Deluxe Edition. Ακόμα που να καταλάβουμε τι διαφορέ για την απλή. Δεν υπάρχει κόστο ακόμα. Στο μέλλον δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έλα να παίξει. Φέρε με να παίξει. Ευχαριστώ τον Μπέλ. Προσπίσιμη κίνηση προς την μπάλα. Το σημείο ότι έκανε προσπίσιμη ζωή στην μπάλα. Ένα, δεν ξέρω πώ να το πειράζει. Ήταν προσπίσιμη κίνηση. Ήταν προσπίσιμη χάτα απλά. Βασικά νομίζω ότι ήταν απλά τέτοιο ρε. Πάλι νομίζω ότι παίζει με του δικού γάμου του. Κοστίσει χαζό αυτό. Σταμάτα, μπερδεύουμε. Έπαιζα πριν με τη Μάντσεστερ και κολλάω. Απλά έφαγα ένα. Όχι. Γιατί πήγε εκεί. Πέρσι μωρέ, πόσα έχει βάλει. 2-3. Έχει βάλει σίγουρα 2 και ένα ο Χαρέιρα. Ο Χαρίλα. Δεν λέμε Καρίρα που είναι εύκολη Χαρίλα, το ίδιο μου κάνει. Ο Χαρίλα άρχισε ποδόσφαιρο. Καλή πα. Καλή. Επίση, αγνώριστη τυχαία σκυλιά στον Πούτερ. Ναι, δεν γίνει να κάνουμε κάτι. Απλά πρέπει να το σκοτώσουμε. Ενώ... Αν είστε από τη VFM, μην μα κλείσετε, σα παρακαλώ. Μην κάνετε πλαστείο. Α, είσαι το δικό μου. Τι στα δύο σπίτια να έχουμε σκυλιά. Και είναι πιο ότι ζούμε σε χωριό, είμαι σε καμένη πάτρα, ξέρω εγώ. Έχουμε αποτύχει. Θα πάρουμε ένα στούντιο. Κάντε τον ήλιο. Αυτό τώρα ήταν πάσα η οποία παραδόξως πέτυχε.
Το σκυλί. Θα μας φάνε, ρε, θα μας φάνε. Έχει νεύρα. Σταμάτα, το μωρέ. Σκυλί παίζει να είναι Τσέλς. Είναι πράκτορας. Επίσης, δεν ξέρω, σήμερα γενικά έχουμε βάλει πολλά γκολ. Στο προηγούμενο game που παίξα μόνος μου έβαλα 4-3 νίξα. Αυτό χάσα 4-3 γκολ. Ωστί, απλά το ίδιο σκόρ είναι, ρε. Λοιπόν, αυτά. Πήρε την πρώτη μαθήμα το πρώτο, να πούμε ότι θα έρθουν και άλλα πράγματα. Ναι, γενικά δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, ούτε βλέπουμε πολύ ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι είναι καλή φάση από τη στιγμή που στο κανάλι είμαστε δύο. Ναι, και έχουμε ξαναπαίξει πρώτα. Να βλέπετε πρέπει μου ποδοσφαιράκια που θα παίζετε με τους φίλους σας. Με τρίτο πόδι μου. Αυτά, έτσι κλασικά ανοίξα εγώ, ξέρετε κλασικά. Κάνε ένα like ανοίξα εγώ, κάνε ένα like. Τη φάση νίκησε. Κάνε ένα dislike αν ανοίξει ο Κωστής. Αυτά από μένα, θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Από μένα, από εμάς βασικά. Bye.